η οποία από ό,τι φαίνεται θα φέρει και μεγάλη κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία έπειτα από την διπλή επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ήταν μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας στο Κρεμλίνο. Το ένα βρήκε στόχο, χτύπησε το θόλο του Κρεμλίνου εκεί που βρίσκεται η προεδρική κατοικία. Το δεύτερο κατερρύφθη από την, από την ρωσική αεράμινα. Ήταν με ρηπή, γιατί καταλαβαίνετε, επειδή είναι η περιοχή κατοικημένη, δεν μπορεί να υπάρξει πυραυλικό σύστημα αντιντρόουν. Οπότε έχουν κάνει κάτι υβριδικά με ειδικό ραντάρ, το οποίο όμως βάλει κατά των στόχων με ρηπές και όχι με πυράβλους. Οι Ουκρανοί αρνούνται ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Είτε οι Ουκρανοί βρίσκονται πίσω από την επίθεση, οπότε θα υπάρξει κλιμάκωση, είτε οι Ουκρανοί δεν βρίσκονται πίσω από την επίθεση και είναι προβοκάτσια, οπότε πάλι θα υπάρχει κλιμάκωση. Γιατί όποιος έστησε αυτή την προβοκάτσια, το κάνει για να υπάρξει κλιμάκωση και όχι φυσικά αποκλιμάκωση. Υπήρχαν πληροφορίες για απογείωση του πόλεφε στρατηγικών βομβαρδιστικών, αυτά δηλαδή που μπορούν να επιφέρουν στρατηγικά πυρηνικά χτυπήματα. Γύρω στις 5:32, στις 5:47 περίπου το προηγούμενο απόγευμα ήχησαν οι σιρήνες πάνω από το Κρεμλίνο, πάνω από το Κίεβο, συγγνώμη, δεν υπήρξε όμως κάποια περαιτέρω εμπλοκή. Ευχόμαστε να μην ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου. Όπως επίσης ευχόμαστε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχής έργων αυτό βέβαια, να υπάρξει και αποκλιμάκωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Τζάνετ Γιέλεν, υπουργός οικονομικών, έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιουνίου, ακόμα και για χρεοκοπία, για default δηλαδή, της αμερικάνικης οικονομίας, καθότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν αποδέχονται την πρόταση για αύξηση του ορίου χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίθετα, ο Κέβιν Μακάρθι έδωσε μία λίστα με απαιτήσεις προκειμένου να υπερψηφίσει και η Ρεπουμπλικανική πλευρά στο Κογκρέσο αυτή την αύξηση του ορίου χρέους, η οποία δεν έγινε αποδεκτή. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με τα δικά μας βέβαια, την σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Είχαμε και την έκθεση των Reporters χωρίς σύνορα που δείχνει την Ελλάδα σε μια πολύ απογοητευτική θέση. Η κυβέρνηση την αμφισβήτησε, η αντιπολίτευση την υιοθέτησε. Όλα αυτά με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας που όπως κάθε βράδυ είναι πολιτική της πρώτης γραμμής. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου από τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιο στον Νότιο Τομέα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Γιώργο τον Καραμέρο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ανατολική Αττική είναι υποψήφιος ο Γιώργος ο Καραμέρος. Κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Δυτικός, δυτική Αθήνα, έτσι. Δυτικός τομέας, ακριβώς. Οι περιοχές κάτω από το ποτάμι εδώ πέρα λίγο. Τα δυτικά προάστια. Δυτικά προάστια. Περιστέρι, Εγάλο. Εκεί πέρα που χτυπούσε η καρδιά του ΠΑΣΟΚ και θα ξαναχτυπήσει ξανά, νομίζω, δυνατά. Χρήστος Κατσότης, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, υποψήφιος επίσης στον Νότιο Τομέα. Στην Αθήνα. Πέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσότη, που είστε μαζί μας. Δημήτρης Γάκης, Ελληνική Λύση, Φλόρινα. Κύριε Γάκη. Καλησπέρα σας. Από τη Φλόρινα που από εδώ αρχίζει η Ελλάδα, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Πολύ καλά τα λέτε, κύριε Γάκη. Ρωμανός Αγγελής, υποψήφιος βουλευτής με το ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, κύριε Αγγελή. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, ξεκινάμε σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε κανένα σχόλιο για την έκθεση των Reporters χωρίς σύνορα και την αντίδραση της κυβέρνησης που αποκάλεσε την έκθεση αναξιόπιστη διαστόματος του κύριου Σκέρτσου. Ο κύριος Σκέρτσος είναι ευγενικός. Πρόκειται για σκουπίδι. Είναι μια ευθεία προσβολή σε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες της δημοσιογραφίας, οι οποίοι δεν βλέπουν τίποτε που να τους αφορά. Είναι ένα πολιτικό παιχνίδι που αφορά κάποιους λίγους, οι οποίοι στα ευρωπαϊκά σαλόνια ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Δεν έχει κανένα στοιχείο ενδιαφέρον και άγνωστο. Έχει παραλείψει στοιχεία. Είναι εκπληκτικό το ότι το μόνο καινούριο στοιχείο που έχει συμβεί από πέρυσι, γιατί κατά τα άλλα επαναλαμβάνεται περσινά, θέλω να πω, το μόνο καινούριο στοιχείο είναι η καταδίκη του Νίκου Παπά για ένα ιδιάζον έγκλημα εναντίον της ελευθερίας του τύπου, το οποίο δεν αναφέρεται καν. Άρα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, έχει άδικο που υιοθετεί τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έκθεσης, όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικά. Δεν έχω δει να υιοθετεί ο Μπλίνκεν. Ξέρω ότι θα κάνει μία παρουσίαση, σε αυτό αναφέρεστε προφανώς. Αλλά ότι υιοθετεί οτιδήποτε από αυτά, αν ήταν, θα το γνωρίζαμε, δόξα τω Θεώ. Η Αμερικάνικη Πρεσβεία, όταν θέλει κάτι να μας πει, μας το λέει. Μα όταν παρίσταται στη συζήτηση που διοργανώνει η Washington Post
ακριβώς για τη συγκεκριμένη έκθεση και το μήνυμά του είναι υπέρ της ελευθερίας του τύπου. Εσείς θα πηγαίνατε δηλαδή σε μια εκδήλωση που δεν θα αποδεχόσασταν το αντικείμενό της? Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι σε αυτά που σας είπα. Ούτε τα ενισχύει, ούτε τα αδυνατίζει. Ωραία. Είδα άλλωστε και διάβασα με περιέργεια την παρουσίαση που έκαναν και για, που κάνουν και για άλλα κράτη, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι σε πολύ χαμηλή θέση συγκριτικά με το τι πιστεύουμε όλοι για την ελευθερία του τύπου και για την κατάσταση της δημοσιογραφίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως διάβασα και για τη Γαλλία, τις οποίες τα πολιτικά τα παρακολουθώ αρκετά, και διαπίστωσα για μία ακόμη φορά ότι πρόκειται για ένα πολιτικοποιημένο κείμενο, το οποίο είναι αφιερωμένο σε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι με αυτά διακονούν τα του βίου τους ή των ιδεών τους. Άρα, όπως σας είπα και στην αρχή, πρόκειται για σκουπίδι. Μάλιστα. Να πάρουμε το πλάνο και για τον κύριο Καραμέρο. Ευχαριστούμε, κύριε Καραμέρο, που σας ευχαριστώ. Ήρθατε. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μείναμε αρκετή ώρα στο Λαύριο, που παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα 11 άρθρα αυτού του Συμβολίου Πολιτικής Αλλαγής, που καλώ και τους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες να τα αναζητήσουν. Η συζήτηση που είχαμε ήταν για την έκθεση των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, που δείχνει την Ελλάδα στην 107η θέση στην ελευθερία του τύπου. Ο κύριος Παπαδημητρίου τη χαρακτήρισε σκουπίδι την έκθεση. Η δική σας θέση ποια είναι, κύριε Καραμέρο? Είναι λίγο τραμπική η έκφραση σκουπίδι όταν μιλάμε για ένα διεθνή οργανισμό. Τι διεθνής οργανισμός? Όταν μέχρι πρότινος ένα κλαμπ, μια μικρή παρέα είναι. Παρέμεναν ασύλληπτοι δολοφόνοι ενός δημοσιογράφου, όταν υποχωρεί το κράτος δικαίου με τις υποκλοπές, όταν παρακολουθούνταν πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες από την κυβέρνηση Μητσοτάχη με το Predator, αλλά και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όλα αυτά μας φέρνουν σε μια θέση πολύ χαμηλά στην ελευθερία του τύπου. Να δώσουμε συγχαρητήρια όμως στο μέσο του κυρίου Παπαδημητρίου, του εκπροσώπου δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της απελθούσας, γιατί κατόρθωσε να περάσει το τσάντ. Ανέβηκε μια θέση σε σχέση με πέρσι. Μόνο με πικρή ειρωνία λοιπόν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς αυτά που έγιναν τα τελευταία 4 χρόνια. Τη λίστα Πέτσα, την προσπάθεια χειραγώγησης της ενημέρωσης, των εταιριών δημοσκοπήσεων με συγκεκριμένες αποκαλύψεις που έχουν γίνει, μέχρι και Εξεταστική Επιτροπή έγινε στη Βουλή. Όλα αυτά δεν μπορούν να κρατάνε την Ελλάδα σε υψηλή θέση στην ελευθεροτυπία, όπως μας βλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί, εκτός αν οι Sun Frontiers ζερναλίστες είναι και αυτή η ΣΥΡΙΖΑ, ή η ΠΑΣΟΚ, ή η ΜΕΡΑ25, ή η ΚΚΕ. Δεν νομίζω ότι έχουν κάτι προσωπικό με τον κύριο Μητσοτάκη. Όπως έστρωσε, εκείνος δυστυχώς κοιμάται η χώρα 4 χρόνια τώρα. Και νομίζω ότι δίνεται η ευκαιρία και με το πρόγραμμα και με την προοδευτική συνεργασία που μπορεί να προκύψει από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, να υπάρξει μια ανάταξη στη χώρα, όχι μόνο στην οικονομία, στην κοινωνία, αλλά και σε ζητήματα θεσμικά, και σίγουρα η ελευθεροτυπία είναι ένα τέτοιο. Κυρία Γιαννακοπούλου, ένα πρώτο σχόλιο για την, αν θέλετε να αναφερθείτε στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι όλο αυτό κρούει το καμπανάκι γενικά για τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και δυστυχώς βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει διακριθεί και για τις υποκλοπές και για την προσπάθεια αποσιώπησης όλης αυτής της υπόθεσης. Όλη την προσπάθεια την οποία έκανε για να καλυφθεί η αλήθεια, την επιθετικότητα την οποία έχει απέναντι στις ανεξάρτητες αρχές, την, αν θέλετε, επιθετικότητα απέναντι συγκεκριμένα στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, αλλά και σε άλλους ακόμα. Τον κύριο Ράμο και τον κύριο Μενουδάκο. Βεβαίως. Και όλο αυτό νομίζω δείχνει μια δυσανεξία της κυβέρνησης απέναντι στη θεσμικότητα, η οποία πρέπει να υπάρχει στη δημοκρατία, σε στιβαρές δημοκρατίες, όπως έχουμε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε. Βλέπουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στην Ευρώπη, πώς υποχωρούν σταδιακά οι θεσμοί. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να δούμε και να διαφυλάξουμε είναι πώς διαρκώς θα διευρύνουμε την δημοκρατία μας, τους θεσμούς, πώς θα μπορούμε να τους περιφρουρούμε. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οφείλω βέβαια να σας ομολογήσω ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς έχει καταπατηθεί από την κυβέρνηση. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι και από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είδαμε καλύτερες λειτουργίες των θεσμών. Ούτε η λογική υπεριαρμών της εξουσίας είναι κάτι το οποίο μας ταιριάζει, ούτε βεβαίως και η λογική των παρακολουθήσεων που υπήρχαν καταγγελίες και για τότε, ούτε και η προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης. Όλα αυτά είναι αυτό το οποίο πρέπει να αφήσουμε πίσω. Δύο μοντέλα διακυβέρνησης που και στην οικονομία και στους θεσμούς και στις μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις έχουν αποτύχει. Τα τελευταία 8,5 χρόνια αυτοί βρίσκονται στην εξουσία και οι Έλληνες πολίτες είδαν τελικά αν υπήρχε μία άλλη
πρόταση πραγματική. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο πάντα έκανε τις μεγαλύτερες τομές και μεταρρυθμίσεις και στους θεσμούς και παντού. Τι θέλετε να σας θυμίσω? Να σας θυμίσω τον ΑΣΕΠ, τα ΚΕΠ, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Συνήγορο του Πολίτη, την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Ανεξάρτητη Ελστάτ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, τους Εισαγγελείς Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος, την Άρση του Τραπεζικού Απορρίτου, την Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος. Όλα αυτά έχουν μια σφραγίδα από κάτω. Και η σφραγίδα λέει ΠΑΣΟΚ. Και δυστυχώς, το ερώτημα είναι. Τι έχουν επιδείξουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις που έχουν κυβερνήσει τη χώρα? Και η αλήθεια είναι, και το λέω πραγματικά με τα λύπης, τίποτα. Καμία τέτοιου είδους τομή. Και ουσιαστικά η μείωση του ρόλου του ΠΑΣΟΚ σηματοδότησε και το τέλος των τομών και των μεταρρυθμίσεων, που επί της ουσίας είναι αυτές οι θεσμικές, δημοκρατικές, αξιοκρατικές τομές και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μειώνουν τις ανισότητες, τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Είναι αυτές που διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για τους μη προνομιούχους, για τους ευάλωτους, για το λαό. Κύριε Κατσόφη, νομίζω ότι θα κάναμε σχόλιο μόνο για το 107. Ας πάμε λοιπόν στο θέμα της ελευθερίας του τύπου, που είναι το ερώτημά σας, γιατί εδώ διευρύθηκε, να το πω έτσι, το... Ελεύθερα μπορείτε να διευρύνετε. Ναι. Έχουμε χρόνο, κύριε Κατσόφη. Κοιτάξτε, είναι γνωστό και ο κόσμος το ξέρει ότι η αποσιώπηση, η διαστρέβλωση, η χειραγώγηση είναι αυτό που κυριαρχεί μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από τον τύπο συντονικά. Για πέστε μου, ποιοι είναι οι αγώνες των εργαζομένων που παρουσιάστηκαν στα μέσα ενημέρωσης? Δεν παρουσιάζεται κανένας. Πρωτομαγιά είχαμε προχθές. Αν θα δείτε πόσο τι χρόνο αφιερώθηκε γι' αυτό, ήταν ελάχιστος χρόνος. Και πολλές φορές βέβαια η διαστρέβλωση είναι αυτή που κυριαρχεί. Υπάρχει μια προσπάθεια πάντα, όχι τώρα, αλλά ανέκαθεν, της χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης. Γιατί μέσα από αυτή τη χειραγώγηση υπάρχουν συμφέροντα, τα οποία προωθούνται, υπάρχουν, αν θέλεις, μια διαπλοκή μεταξύ της πολιτικής και της οικονομίας, αυτό είναι γνωστό, δεν είναι δηλαδή τωρινό ζήτημα. Και εμείς, ως ό,τι μας αφορά, σαν ΚΚΕ, έχουμε κάνει πολλές φορές διαμαρτυρίες ενάντια στον αποκλεισμό του ΚΚΕ από τα μέσα ενημέρωσης. Και αν θα δείτε το πόσο προβάλλεται το ΚΚΕ και πόσο προβάλλονται τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε ότι εδώ είναι πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, η αδικία, η αποσιώπηση, να το πω έτσι, η μη προβολή του ΚΚΕ και της δραστηριότητάς του. Που οι δραστηριότητες του ΚΚΕ είναι αρκετές και κύριε είναι στους χώρους δουλειάς, δράση για τους πληστηριασμούς, δράση για τους μισθούς, δράση για τις απολύσεις, δράση για τα χρέη των οικογενειών, δράση για όλα αυτά που βασανίζουν το λαό και όμως αυτά αποσιωπούνται από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά λοιπόν είναι γνωστά στον κόσμο και καταλαβαίνουν ότι η ελευθερία του τύπου είναι τύπης ελευθερία. Δεν υπάρχει. Κύριε Γάκη. Εγώ θα προσπαθήσω να παραμείνω εστιασμένος στο θέμα και να μην πελαγοδρομήσω. Διότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και πραγματικά παραξενεύομαι με την στάση του κυρίου Παπαδημητρίου, τον οποίον εκτιμώ. Μήπως τα γυαλιά είναι πρισματικά και δεν τα βλέπετε καλά, κύριε Παπαδημητρίου? Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να αναγνωρίζει αυτές τις εκθέσεις και εμείς, ό,τι δεν μας συμφέρει, όσα δεν μας συμφέρει, να λέμε δεν είναι σωστό. Οι ρεπόρτες χωρίς σίδωρα δεν μας συμφέρουν, να λέμε δεν είναι σωστό και ούτω καθεξής. Κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας, επομένως. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να διορθώσω είναι ότι δεν βελτίωσε τη θέση της η Ελλάδα, δυστυχώς. Το λέω με πόνο ψυχής. Το τσάντ έπεσε. Έπεσε διότι χειροτέρεψε το σκορ. Και αν κάνουμε ένα κόπο να μπούμε στο site και να μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων και δούμε διαχρονικά τη βαθμολογία της Ελλάδος από το 2008 μέχρι σήμερα, θα δείτε ότι η βαθμολογία της Ελλάδος το 2008 ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν γύρω στο 30 και προοδευτικά ανέβηκε,
για να εκτοξευθεί στα τελευταία 4 χρόνια και να φτάσει στους 108 πόντους. Κάτι το οποίο είναι εξόχως απογοητευτικό και με πληγώνει σοβαρότητα. Θα πω για την αμφισβήτηση. Δεν βλέπουμε τι γίνεται με τα μέσα ενημέρωσης. Έντυπα και τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο. Πολύ σωστά είπε ο συνομιλητής μας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μόνο θεματικά δελτία. Δελτία τα οποία φαίνεται ότι κατευθύνονται από ένα συγκεκριμένο, από μια συγκεκριμένη πηγή. Κόψιμο όλων των αντίθετων φωνών. Διωγμός ενημερωτικών μέσων μικρών κομμάτων τα οποία δεν μας γουστάρουν, γιατί δεν θα μας στηρίξουν και δεν θα συνεργαστούν μαζί μας, όπως είναι η Ελληνική Λύση. Ξεχνάτε την επιβολή από το λιγμένο, σαν γάλα λιγμένο, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο πρόστιμο των 2 εκατομμυρίων που επέβαλε στην Ελληνική Λύση, στα ηλεκτρονικά μέσα. Ξεχνάτε την απαγόρευση αναμετάδοσης των ομιλιών του Προέδρου. Ξεχνάτε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και δεν είναι μόνο για την Ελληνική Λύση. Και το ΠΑΣΟΚ τη χάνει της ίδιας μεταχείρισης και το ΚΚΕ της ίδιας μεταχείρισης και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται, παρότι τους ψιλοβγάζουν αλλά δεν τους αφήνουν και πολύ να εκφραστούν και να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης. Τα βλέπουμε όλα αυτά. Δεν βλέπουμε τις παρακολουθήσεις που καταγγέλθηκαν, που ξεκίνησαν από τους δημοσιογράφους. Αυτό γράφει μέσα το κείμενο στο site αυτών των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα. Εκεί αναφέρεται κατά κύριο λόγο τις παρακολουθήσεις από τις κρατικές υπηρεσίες, εννοεί την ΚΙΠ, και τις παρακολουθήσεις από το Predator. Από ισχυρά ηλεκτρονικά βοηθήματα, λέει. Λοιπόν, σε τι, κύριε Παπαδημητρίου, αμφισβητείτε αυτά τα που γράφει η ΕΚΣ? Θα απαντήσει ευθύς αμέσως ο κύριος Παπαδημητρίου. Λοιπόν, κύριε Αγγελή, το δικό σας σχόλιο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση, δεν εκπλήσωμαι καθόλου, διότι αν κανείς κοιτάξει την τηλεόραση αυτή τη στιγμή, θα δει πράγματα που δεν αφορούν την κοινωνία, δεν θα δει πληστηριασμούς, δεν θα δει το χρηματιστήριο ενέργειας, δεν θα δει τις μειώσεις που βιώνει ο μισθωτός, δεν θα δει το σούπερ μάρκετ, το οποίο φτάνει 15 ο μήνας και δεν μπορεί να το καλύψει μια οικογένεια, δεν θα δει τίποτα από αυτά που αφορούν την καθημερινότητα και τη ζωή ενός ανθρώπου σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχουμε δημοκρατία. Ένα θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η πληροφορία. Το γεγονός ότι η πληροφορία χαλκεύεται με αυτόν τον τρόπο από τα κυρίαρχα μέσα, σε συνεννόηση με τα δύο μεγάλα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα ήθελα να συμπληρώσω ότι είναι συνυφασμένο με την έννοια της διαφθοράς και όχι απαραίτητα με την έννοια των ανεξάρτητων ανθρώπων. Ανακαλέστε τώρα, παρακαλώ. Αυτό που λέτε είναι φασιστικό. Εντάξει, αυτό είναι φασισμός. Δεν θα πάει έτσι κουβέντα. Κοιτάξτε, φασισμός, κύριε κουβέντα. Ρωμανέ, είναι να χαρακτηρίζετε ένα κόμμα συλλήφθην διεφθαρμένο. Ανακαλέστε άμεσα, λοιπόν. Ανακαλέστε άμεσα, παρακαλώ. Κοιτάξτε, σαν μέρα 25, σα συμμαχία. Είστε και νέο παιδί και συλλήφθην χαρακτηρίζετε ένα κόμμα διεφθαρμένο. Είναι προφανές. Γιατί το είπατε αυτό, κύριε Αγγελή? Σας παρακαλώ. Αυτό είναι ακριβώς η έννοια του φασισμού. Βλέπετε, να ορίζεις ένα κόμμα, συλλήβδιν ένα χώρο και ανθρώπους, συλλήβδιν κάπως. Εικόνα, προσπαθήστε να μην συγκαταλεγείτε κι εσείς. Σας παρακαλώ σε αυτή την κατηγορία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επαναφέρετε στην τάξη την κυρία από το ΠΑΣΟΚ. Πώς αφήνετε να μιλάτε? Επαναφέρετε την τάξη, κυρία Γιαννακοπούλου. Να λέμε ένα κόμμα διεφθαρμένο. Επανέλθετε στην τάξη. Προσπαθώ, κυρία Γιαννακοπούλου, να δείτε τότε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχετε στο κόμμα σας. Μήπως είναι διεφθαρμένος και ο κύριος Βαρουφάκης που κάποτε ήταν δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου? Μήπως είναι διεφθαρμένος ο κύριος Κρήτων Αρσένης? Προσέξτε λοιπόν, γιατί ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τον έκανε ευρωβουλευτή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς μιλάτε έτσι? Είστε και νέος άνθρωπος. Μα είναι νέος άνθρωπος. Βλέπετε τι επίθεση δέχεται από ένα πάνελ. Μα είπατε διεφθαρμένος, κύριε Αγγελή. Τι περιμένετε να απαντήσουμε από το πέταλα? Εσείς μπορείτε να το τεκμηριώσετε αυτό, δηλαδή κάποιο άλλο είπατε και το είπατε. Μιλάμε για διαφθορά. Κυρία Γιαννακοπούλου, όμως, επαναφέρετε στην τάξη. Επαναφέρετε στην τάξη την κυρία Γιαννακοπούλου. Να μάθετε να μιλάτε λοιπόν. Επαναφέρετε στην τάξη την κυρία Γιαννακοπούλου. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να επαναφέρω κανένα στην τάξη με τον τρόπο που το λέτε, κυρία Αγγελή, γιατί είστε υποψήφοι
Είναι υποψήφιο στην Β1. Θα πρέπει να κάνουμε ένα σοβαρό διάλογο. Και αυτό το σοβαρό και σα κρίνει ο λαό για ό,τι λέτε. Κυρία Γιαννακοπούλου, με διακόπτετε. Είναι πολιτικό ο χαρακτηρισμό τη διαφορά. Όχι, δεν είναι πολιτικό. Είναι φασίζοντα. Όταν λέτε ένα κόμμα και από την τηλεόραση. Και εσεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι το τρίπτυχο τη διαφορά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ντροπή και για τα τρία κόμματα που το λέτε. Γιατί υπάρχουν. Γιατί μπορεί να συνεργαστείτε. Εγώ το καταλαβαίνω ότι μπορεί να συνεργαστείτε. Δεν υπάρχει. Κάποιοι οποίοι είναι δεδομένοι σε όλα τα κόμματα. Οι φίλοι σας, κοιτάξτε, οι φίλοι σας είναι κοινοί φίλοι και των υπολείπων κομμάτων, αυτών που ανέφερα πιο πριν. Είναι οι μεγάλοι ιδιοκτήτες καταναλιών. Είμαστε διεφθαρμένοι επειδή θέλουμε τη Δήμητρα. Όχι, εγώ δεν μίλησα για τη Δήμητρα. Γιατί πετάτε την μπάλα σας. Σας ρωτάω γι' αυτό, για να καταλάβω. Καταρχάς, έχετε διαβάσει το σχέδιο Δήμητρα. Για πείτε, μας για την Δήμητρα να ξέρουμε, γιατί να μην σας ψηφίσουν οι πολίτες. Είναι απολύτως λογικό να μην σας αρέσει το σχέδιο Δήμητρα. Το σχέδιο Δήμητρα ενοχλεί τις τράπεζες. Από αυτό φαίνεται ποιοι είναι οι φίλοι σας. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν δεν λέμε τρέλες, είμαστε με τις τράπεζες. Ορίστε, δεν άκουσα. Πρέπει να λέμε τρέλες για να μην είμαστε με τις τράπεζες. Δεν είναι τρέλα. Παρουσιάσαμε δεν είναι τρέλα να σταματήσουν σοβαρό τράπεζες, πρόγραμμα να τα σπίτια με ένα του κόσμου. Μυστικό πλαίσιο. Δεν είναι τρέλα αυτό. Τρέλα είναι να πετιέται στον δρόμο ένας άνθρωπος. Αυτά ακούγονται ωραία. Ακούγονται ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει. Βάλτε και ένα βιολί να παίζει μουσική και ακούγεται ωραία. Πείτε μας για τις Δήμητρες. Να σας πω όμως κάτι. Κοιτάξτε εδώ. Να ολοκληρώσει. Βλέπετε τι γίνεται. Έτσι δεν μπορώ να ολοκληρώσει τη φράση. Έχω δεχτεί δύο παρεμβάσεις. Δύο παρεμβάσεις από δύο διαφορετικά. Δεν μπορεί να βρίζετε όλο τον κόσμο και να θέλετε δηλαδή, να μιλήσει. Δηλαδή, τώρα σειρά του κυρίου Μπάμπη να μιλήσει, φαντάζομαι, έτσι. Νομίζω το παίζετε συστημικώς λέγοντας ανοησίες και βρίζετε στους άλλους. Κύριε Καραμέρο, σας παρακαλώ τώρα. Τώρα όχι τώρα σοβαρά μιλάμε. Χαρακτηρισμούς τέτοιου τύπου, έτσι. Δεν είσαι σας χαρακτήρα ανόητο. Ρέπετε. Σας ρωτάω. Νομίζετε ότι είστε αντισυστημικός λέγοντας ανοησίες. Κύριε Καραμέρο. Μα να βλέπετε ποια είναι η διαφορά που έχουμε με τα άλλα τρία κόμματα. Εντάξει, τώρα, εντάξει. Θεωρούν ότι το σχέδιο Δήμητρα και οποιοδήποτε σχέδιο βάζει λίγο χέρι στις τράπεζες, οι οποίες έχουν λαιλατίσει τον κόσμο, σε αυτές τις τράπεζες ενοχλούνται. Γιατί οι φίλοι σας είναι οι τράπεζες. Είναι σχέδια οι φίλοι σας είναι οι τράπεζες. Για το λαό, αγάπη μου, έκλεισα την τράπεζα. Αυτός μας μιλάει για τον τα λαό. Τα χρήματα που έχουν όταν οι τράπεζες ανήκουν στο λαό, δεν ανήκουν στις τράπεζες. Κλείσει, οι τράπεζες πρέπει να καταλάβουν μόνο ότι δεν μόνο οι ολιγάρχες και όσοι έχουν Αγγελή, χρήματα στο εξωτερικό. Σας παρακαλώ, θα επαναφέρεται στην τάξη την κυρία. Κύριε Αγγελή, δεν μου αρέσει αυτός ο ορισμός. Επαναφέρεται στην τάξη. Δεν μου αρέσει αυτός ο ορισμός. Δεν πειράζει. Σας παρακαλώ πολύ, επαναφέρεται στην τάξη. Δεν πειράζει. Προφανώς κρίνεστε και για τον τρόπο που. Βεβαίως και κρίνομαι. Αλλά εγώ να φημώσω όπως δεν φημώσα εσάς που είπατε για διαφθορά, δεν μπορώ να φημώσω και την κυρία Γιαννακοπούλου που διαμαρτύρεται για αυτό που είπατε. Αυτό έλειπε. Θέλετε να τους φημώσω όλους, κυρία Αγγελή? Όχι, δεν θέλω να φημώσετε κανέναν. Θέλω να αφήσετε να μιλήσει ο πιο νέος άνθρωπος που βρίσκεται στο τραπέζι. Δέχεται συνεχώς παρεμβάσεις στον τρόπο που θα μιλήσει. Δέχεστε παρεμβάσεις γιατί το επιδιώξατε. Γιατί το κάνετε αυτό? Υποδεικνύεται τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσει ένας νέος άνθρωπος. Εγώ σας υπέδειξα οτιδήποτε? Όχι, σας άφησα ελεύθερο. Και τι να κάνω, κύριε Αγγελή, δηλαδή. Να τους επαναφέρω στην τάξη. Είστε αντιστασιακός, κύριε Αγγελή, και σας επιτίθεται το σύστημα. Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί? Και θέλετε εγώ να επιβάλλω την τάξη? Η ερώτηση εντωμεταξύ είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είστε μεγάλοι άνθρωποι, είστε ενήλικες όλοι. Να κάνω εγώ τον παιδονόμο, κύριε Αγγελή. Όχι, να μην κάνετε. Συνεχίστε λοιπόν και ολοκληρώστε. Καταρχάς, δεν στείνω εσάς απέναντί μου. Μα αυτό το πράγμα έχετε κάνει 10 φορές. Με καλείτε γιατί δεν επιβάλλω την τάξη. Προφανώς, γιατί η κυρία. Αν ήθελα να επιβάλλω την τάξη, θα ήμουν στα σώματα ασφαλείας, κύριε Αγγελή. Εντάξει, ωραία. Με διακόπτουν. Μας συνεχίστε. Κυρία Γιαννακοπούλου, βοηθήστε. Κυρία Γιαννακοπούλου, δηλαδή εντάξει. Ήταν ξεκάθαρη η θέση σας. Το καταλάβαμε, οκ. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σωστά. Ωραία. Ήτανε λοιπόν, για τα μέσα μαζικής. Τι θα γίνει τώρα, θα πάμε σε άλλη διακοπή? Κυρία Αγγελή, εντάξει. Ρεπόρτερς χωρίς σύνορα, την αποδέχεστε? Ωραία. Την έκθεση, θεωρείτε ότι είναι, είναι σε καλή κατεύθυνση η πρόταση αυτή, η έκθεση αυτή, γιατί αποτυπώνει την κατάσταση που επικρατεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, φήμωση της νεολαίας, φήμωση οποιασδήποτε. Μάλλον, παρακάμπτεται και δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε κατάσταση βιώνει η ελληνική κοινωνία και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίες ενοχλούν τις κυβερνήσεις. Η έκθεση αυτή αποτυπώνει ένα πολύ μικρό πράγμα από αυτό το οποίο ισχύει. Λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία, γιατί θα μιλήσουμε τώρα για οικονομία, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να περιγράψετε και το σχέδιο Δήμητρα, γιατί σας έκανε και μία επίθεση ο κύριος Καραμέρος. Θα έχετε τον χρόνο να απαντήσετε, αλλά πάμε λίγο στον κύριο Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, αμφισβητήσατε, πρωθυπουργός έχεις προσωπικά, και την έκθεση του ΟΣΑ. Θεωρείτε ότι τα πάμε καλά στην οικονομία και ότι όντως αυτά που υπόσχεται ο Πρωθυπουργός είναι εφικτά? Καθίστε, άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Αυτό ίδιο είναι, γιατί αν έχει δίκιο ο ΣΑ,
σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα γίνουν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού πραγματικότητα. Επειδή κατάλαβα και από το προηγούμενο, γύρο της συζήτησης ότι μόνο ο κύριος Γάκης έχει κοιτάξει την έκθεση και εγώ αναφέρθηκα στην έκθεση αυτή καθεαυτή και πιστεύω ακράδαντα μετά από 32 χρόνια δουλειάς ότι δεν είναι αυτά τα προβλήματα της ελευθερίας του τύπου που περιγράφονται εκεί. Είναι όλα καρφωτά, είναι όλα δεδομένα, το επαναλαμβάνω απλώς, και ότι είναι γύρω από ένα πολιτικό καμβά πολύ συγκεκριμένο. Άρα είναι η έκθεση κάποιων ανθρώπων που πιστεύουν κάποια πράγματα γενικότερα στη ζωή τους. Σεβαστά, αλλά δεν θα μου επιβάλλετε να δεχτώ ότι η Ελλάδα στην ελευθερία του τύπου είναι στην 104η ή όπου αλλού θέση. 107. Λοιπόν, και δεν έχω τίποτα άλλο να πω περισσότερο. Τη διάβασα την έκθεση, σας είπα ότι διάβασα και για άλλα κράτη. Παρατηρώ ότι και εκεί γράφονται ανοησίες και πάω παρακάτω. Δεν λέω τίποτα άλλο, μπαίνει στη συζήτηση. Για τον ΟΣΑ τώρα. Ο ΟΣΑ δεν έκανε μια έκθεση για την Ελλάδα. Είναι μια έκθεση ετήσια που αφορά στο πώς φορολογούνται τα εισοδήματα των κρατών μελών του ΟΣΑ, τα οποία είναι πολλά, είναι πάνω από 30, αν θυμάμαι καλά. 38. Και 38 είναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, και σε έναν πίνακα που είναι πληροφοριακός πίνακας, παραθέτουν κάποιες μετρήσεις για το εισόδημα, βάζουν δίπλα τον μέσο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους και βγαίνει η διαφορά την οποία χρησιμοποιεί ως προεκλογικό σλόγγαν ο κύριος Τσίπρας. Επιβεβαιώνει στα μάτια μου ότι ο κύριος Τσίπρας, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και το επιτελείο του, από οικονομικά δεν τους νοιάζει, δεν τα καταλαβαίνουν, το χρησιμοποιούν μόνο για προπαγάνδα. Εγώ που διαβάζω αυτή την έκθεση πάρα πολλά χρόνια, ξέρω ότι, παράδειγμα, τα στοιχεία αυτά το γράφουν οι άνθρωποι. Έτσι, τίμοι έχουν κάνει τη δουλειά τους, από κάτω έχει μια σημείωση ότι τα στοιχεία από το 19 και μετά θα αναθεωρηθούν, δεν είναι οριστικά. Αν κοιτάξετε δε 2 χρόνια πίσω, θα δείτε ότι τα έχουν αναθεωρήσει του ενός έτους κατά 2.500, το άλλο έτος κατά 800 ευρώ. Άρα η σύγκριση δεν είναι ακριβής. Την βάζουν εκεί ως πληροφοριακό στοιχείο. Ούτε είναι μια έκθεση για την ελληνική οικονομία ξεχωριστά. Είναι το ίδιο αντιθέτως, για άλλες χώρες, κύριε Παπαδημητρίου. Αντιθέτως, για όλες τις χώρες. Το λέω γιατί είμαστε την τέταρτη χειρότερη. Άρα, αν υπάρχει μια αναντιστοιχία στα στοιχεία. Όχι, υπάρχει αναντιστοιχία, αλλά όχι πάντα στην διακρίση. Για τους άλλους είναι ακριβή και για εμάς είναι αναντίστοιχα υπέρ της κυβέρνησης. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά, το λένε. Να πούμε το στοιχείο που εμείς αναδεικνύουμε. Δηλαδή, η έκθεση ότι μειώθηκε το εισόδημα 7,4%. Το 2022. Δεν μειώθηκε. Δεν βγαίνει αυτό το συμπέρασμα και σας λέω το λόγο. Είναι διότι το εισόδημα που έχουν πάρει εκεί και που έχουν βάλει είναι του προηγούμενου Νοεμβρίου ο υπολογισμός. Δεν είναι σωστός. Δεν περιλαμβάνει τα επιδόματα που δόθηκαν. Α, τα επιδόματα. Δεν περιλαμβάνει σειρά άλλων μετρήσεων. Και σας λέω για να σε πείρωση των όσων σας λέω ότι και τις προηγούμενες χρονιές έχουν αναθεωρήσει σε πολύ μεγάλη τάξη μεγέθους και το 2021 και το 2020 το στοιχείο αυτό. Και έτσι γίνεται κάθε χρονιά. Δεν το κάνει κανείς σλόγγαν προεκλογικό, εκτός αν δεν ξέρει πού ζει. Εδώ, δόξα τω Θεώ, αν δείτε τα στοιχεία της στατιστικής, γιατί από εκεί παίρνουν τα πρωτογενή όσα, τα στοιχεία που βγήκαν του τρίτου, του τέταρτου τριμήνου, του τελευταίου κομματιού του έτους, που δεν τα έχει περιλάβει όσα, το εισόδημα έχει αυξηθεί με ρυθμό περίπου 10%, λέει η στατιστική, η οποία είναι αυτή που αρχικώς μετράει τα πράγματα. Και αν προσθέσετε ότι άλλα 10 δόθηκαν. Το 10 πείτε να πούμε ότι το έφαγε ο πληθωρισμός. Δόθηκαν όμως 10 με την αύξηση που έγινε στο κατώτατο εισόδημα τώρα, στο κατώτατο μισθό. Άρα το συμπέρασμα είναι εσφαλμένο και ένα κόμμα το οποίο γνωρίζει σε ποια χώρα ζει, γνωρίζει την ελληνική οικονομία, δεν θα έχει καμία ανάγκη να τρέχει σε έναν πληροφοριακό πίνακα που έχει τρομακτικές ανακρίβειες, αυτό είπε ο Μητσοτάκης, για να τον πάρει να τον κάνει σλόγγαν προεκλογικό. Δείχνει το πόσο εκ του προχείρου και το πόσο πολύ το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει τι του γίνεται ούτε στην δηλαδή οικονομία. Είναι θετικά τα απόδειξη ότι δεν ξέρει. Απόδειξη ότι δεν ξέρει. Είναι θετικά. Αν δείτε σε έναν άλλο πίνακα. Κύριε Παπαδημήτρη, είναι θετικά. Για το εισόδημα. Κύριε Καραμέρο, σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχετε το λόγο. Μια συζήτηση δεν τον είναι. Μια συζήτηση, αλλά να σα πω κάτι. Ξέρει ότι δεν υπάρχει μια ροή. Απλώ να κάνετε γρήγορα να πάμε παρακάτω. Δηλαδή όλοι θα μπορούσαν να πετάχτουν και να διακόπτουν. Αν δείτε, α πούμε, σε έναν άλλο πίνακα, τον οποίο ο κ. Τσίπρας προφανώς δεν τον είδε, που λέει για το. Ποια είναι η φορολογική επίπτωση, δηλαδή το τι λεφτά παίρνει το κράτος από το εισόδημα των ανθρώπων, ναι. Η βελτίωση είναι συνεχής και τα 3 τελευταία χρόνια. Χωρίς να συνυπολογίζεται και ο σκοπός αυτής της έκθεσης, συνυπολογίζοντας ό,τι πρέπει να συνυπολογιστεί. Η έκθεση, κύριε Καραμέρε, είναι, αφορά την άμεση φορολογία. Θα σου πω εγώ ποια έκθεση εμείς βάζουμε στο τραπέζι. Εντάξει, Wedge βάζετε. Όχι, όχι. Το πρόγραμμά μας.
Ακούστε, αφήστε όμως να τελειώσω, γιατί αυτό που κάνετε, αυτό που κάνετε είναι παρενόχληση. Συνεχίστε. Άλλο το να κάνετε μια παρέμβαση, να κάνετε μια ερώτηση που δεν καταλαβαίνετε. Κύριε Καλά, να παρενόχληση. Δεν είστε παρουσιαστή. Λοιπόν, είστε πολύ χρόνο διαμαρτύρετε. Όχι, δεν διαμαρτύρομαι. Κάνετε. Να φύγω, να παρουσιάσετε παρενόχληση. Η οποία είναι απαράδεκτο μέτρο και δείχνει πόσο μικρή αξία δίνεται στην ελευθερία τη έκφραση. Σα λέω λοιπόν ότι σε ένα άλλο σημείο, σε μια άλλη. Σε έναν άλλο πίνακα, αν μπαίνατε στον κόπο, διαβάζετε και όχι απλώς να πάρετε ό,τι σας ταιριάζει, θα βλέπατε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος σε όλους τους πίνακες. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που σημείωσαν πρόοδο στη μείωση της φορολογίας. Να παίρνουμε τα πράγματα και να ξέρουμε τι διαβάζουμε. Γιατί εγώ διαπίστωσα και το 2015 υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δύο-τρεις άνθρωποι καταλάβαιναν οικονομικά. Ο Τσίπρας δεν καταλάβαινε τίποτα. Έβαλε τον Βαρουφάκη για υπουργό των Οικονομικών. Απόδειξη δε ότι δεν καταλαβαίνει οικονομικά ο Τσίπρας είναι ότι έβαλε τον Βαρουφάκη υπουργό. Διότι ο Βαρουφάκης δεν έκρυβε αυτά που πίστευε. Ο Βαρουφάκης το Δεκέμβριο του 2014 μου είχε κάνει την τιμή να με καλέσει την παρουσίαση του τελευταίου τότε βιβλίου του. Λοιπόν, και διαφωνήσαμε ανοιχτά. 2.500 άνθρωποι ήταν μπροστά, με τιμιότητα. Αλλά αργότερα, που ρώτησα ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, λέω: μα καλά, θα τον βάλει υπουργό των Οικονομικών. Το είχε υποσχεθεί και κάπου αλλού. Έβαλε τελικό στο Γιάννη Βαρουφάκη. Λέω, ο Γιάννης έχει απόψεις συγκεκριμένες για την οικονομία. Πριν 8 χρόνια, Το 2015. Ναι, πριν 8 χρόνια. Το 2015. Και το 2011 και... ήταν σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν σας είδα Αλλά υπουργό δεν τον έκανε. Παπανδρέου, υπουργό τον έκανε ο Τσίπρας. Λέω, ο Τσίπρας δεν καταλάβαινε πού βρισκόταν, πού πατούσε. Και μετά τι έκανε. Πάλι δεν έκανε τίποτα. Εφήρμοσε ένα πρόγραμμα που του το φόρεσαν καπέλο οι Βρυξέλλες. Πάλι δεν έκανε τίποτα. Έρχεται τώρα λοιπόν. Και λέει διάφορα έτσι, για την οικονομία, τα οποία θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Και θέλω να δώσω μία συμβουλή. Εγώ συμφωνώ μαζί του ότι ως νεαρότερος εγώ του δίνω το δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Αλλά είναι καλό, μιας που κατεβαίνετε στην πολιτική, να αντιληφθείτε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του να λες ό,τι θες, αλλά να μην βρίζεις τον άνθρωπο και να μην βρίζεις τους ανθρώπους. Και ειδικά το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο ΠΑΣΟΚ, παρόλο ότι η κυρία Γιανακοπούλου από όλα όσα έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ διάλεξε μόνο αυτά. Τα οποία δεν είναι σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτά που είπατε σήμερα. Είναι κάτι άλλο. Εσείς είσαστε τώρα το ΠΑΣΟΚ. Είστε το ΠΑΣΟΚ του Χατζόπουλου και αναφερόσασταν στο ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη. Αποφασίστε τι θέλετε να είστε. Γιατί και μετά τις εκλογές έχουμε δουλειά να κάνουμε. Δηλαδή, πραγματικά, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κάνετε το δεξιό ψάλτη που όσα είπε τα ακραία ο προηγούμενος κύριος του Μέρα 25. Μα όλα όσα είπατε, κυρία Γιανακοπούλου, ήταν πράγματα που η κλίκα του Τσοχατζόπουλου δεν τα ήθελε. Αν είχε βγει ο Τσοχατζόπουλο στο ΠΑΣΟΚ. Εφάρμοσε. Μήπως εφαρμόσατε εσείς που τα έχετε τώρα. Καταψηφίσει. Αν είχε βγει η Νέα Δημοκρατία, τα είχε καταψηφίσει τότε. Εκείνο το βράδυ προς πρωινό Τσοχατζόπουλος, πού θα ήμασταν σήμερα. Τι μας λέτε κύριε Παπαδημητρίου. Λοιπόν, ξαναλέω, αυτά είναι έργα. Αυτά είναι έργα ΠΑΣΟΚ. Τώρα το ότι σας ενοχλεί, τα είχατε καταψηφίσει όλα η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ξεχνάμε ότι πέντε υπουργοί του Σιμίτη δεν καταδικάστηκαν ακόμα υπόδικοι, κύριε Παπαδημητρίου, και πάτε να αγιοποιήσετε το Σιμίτη γιατί επειδή ο Τσοχατζόπουλος. Μια παρατήρηση έκανα στην αγαπητή Νάντια. Εγώ απλώς υπενθυμίζω ορισμένα γεγονότα. Δεν παίρνω θέση. Κύριε Καραμέρο. Να με επιτρέψετε, κύριε Παπακυριακόπουλε. Ναι, και θέλω και να σας ρωτήσω όμως και σας κάτι, κύριε Καραμέρο. Γιατί είδα ότι χαρακτηρίσατε ανοησίες στο σχέδιο Δήμητρα. Το έχετε διαβάσει το σχέδιο Δήμητρα. Το έχω διαβάσει, ναι, κύριε Παπακυριακόπουλε. Πού είναι ακριβώς. Δεν χαρακτήρισα. Ακούστε. Ανοησίες χαρακτήρισα τη θέση του κυρίου Ρωμανού που δεν ήταν θέση. Ουσιαστικά ήταν ένα αυριολόγιο απέναντι στα κόμματα, τα αντίπαλα. Α, για τα τη διαφθορά δηλαδή. Ωραία. Από την άλλη όμως πραγματικά. Αυτό δεν από είναι. Την άλλη θα μου επιτρέψετε, κύριε Παπακυριακόπουλε, να μην ασχοληθώ καθόλου ούτε με το παρελθόν 8 χρόνια πίσω που ο κύριος Παπαδημητρίου προσπαθεί να γυρίσει το ρολόι πίσω για να μην συζητήσει για τα 4 χρόνια αυτά τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και παίρνει επιλεκτικά τα πινακάκια τη έκθεση του ΟΣΑ. Ξεχνώντας την έμεση φορολόγηση που στράγγιξε τα νοικοκυριά με το φορό προς τη θέμενη αξία. Πήρατε ένα νουμεράκι από ένα βοηθητικό πίνακα και εγώ θα και μιλήσω, το κάνατε κύριε Παπακυριακόπουλε. Τόσο δεν ξέρετε. Δεν χρειάζεται να με προστατεύσετε. Μάχερα, εγώ θα μάχερα θα λάβεις, κύριε Καραμέρο. Δεν έδωσε καμιά μάχερα. Θα αξιοποιήσω μάλλον για 5 λεπτά, αν μου επιτρέπετε, γιατί εμείς βάλαμε ένα προγραμματικό πλαίσιο το οποίο το απευθύνουμε στην ελληνική κοινωνία που θα ψηφίσει στις 21 Μαΐου το πρόγραμμά μας. Ένα συμβόλαιο για την πολιτική αλλαγή με 11 συγκεκριμένα άρθρα στα οποία θα αναφερθώ επιγραμματικά μέσα σε 3 λεπτά. Αν θέλετε να μου το επιτρέψετε. Βεβαίως. Και καλώ τους πολίτες που μας παρακολουθούν να ψάξουν το κινητό τους 11 άρθρα πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική αλλαγή. Άρθρο 1. Από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης νομοθετούμε για την αύξηση μισθών και εισοδημάτων. Αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό
στα 880 ευρώ από πρώτη εβδόμου. Έχετε ρωτήσει και έχουμε την ετήσια την αρχή και ένα προσαρμογή. Που θα κληθούν να βάλουν ένα κατοστάρικο παραπάνω. 780. Σε παγώνουμε το λόγο. Σε ένα μήνα και θα βάλει ένα κατοστάρικο. Θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε. Αυξάνουμε το να μα διαβάζει τώρα το touch about. Αυξάνουμε του μισθού. Το touch about του κ. Καραμέρα τώρα είναι 10%. Τρία λεπτά θα κάνετε υπομονή. Θα κάνετε υπομονή χρόνια στην αρχή. Ακούστε. Δεν μου απαντάτε. Επαναφέρουμε την 13η σύνταξη. Λέτε, επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη βάζεις ένα και αποδίδουμε τα αναδρομικά. Καλύτερά του. Λοιπόν, 13η σύνταξη που καταργήσατε και αποδίδουμε τα αναδρομικά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους που τους λέγατε να μην προσφύγουν. Και πάω στο δεύτερο άρθρο. Τα λέω επιγραμματικά. Θα τα γράψουμε κιόλας. Από τις πρώτες μέρες νομοθετούμε. 882 εκατομμύρια. Νομοθετούμε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη συγκράτηση των τιμών. Η Κύπρος πήγε στο 0% το ΦΠΑ. Εμείς μειώνουμε στο 6% στα τρόφιμα και σε κάποια ζωτική σημασία, παιδικές τροφές, γάλα, ψωμί στο 0%. Πάω λοιπόν στο άρθρο τρίτο και συντομεύω. Αν δεν διακόπτει ο κ. Παπαδημητρίου, θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Ναι, αλλά τα συζητάμε λίγο τώρα. Γενναίες παρεμβάσεις για τη ρύθμιση χρεών. Στην εκκλησία κάθομαι και ακούω την προστασία από τώρα... επαγγελματική στέγη και αγροτική γη. Το παρουσιάσαμε το πρόγραμμα, δεν αναφέρομαι αναλυτικά. Δικαιοσύνη και κανονικότητα στην εργασία. Καταργούμε τον νόμο Χατζηδάκη, επανασυστήνουμε ως Γενική Γραμματεία το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το διέλυσε η Νέα Δημοκρατία. Πέμπτο, τελειώνω. Καθόλου ανακτούμε το δημόσιο έλεγχο. Φτιάξε ένα πολύ καλύτερο και σώμα. Νερό, συγκροτούμε δημόσιο πυλώνα στους τραπεζικούς. Ένα πολύ καλύτερο από εκείνο. Έκτο, οικοδομούμε ένα ισχυρό εσύ που διαλύσατε πριν και μετά την πανδημία. Δεν κάνατε τίποτα με 37.000 νεκρούς, η μισή εκτός εντατικής για αξιοπρεπή περιθάλψη και φροντίδα υγείας για όλους. Τελειώνω. Κάντε υπομονή. Επενδύουμε στο μέλλον και με γενναία στήριξη όλων των βαθμίνων εκπαίδευσης, με τους νόμους και ραμαίους που διέλυσαν την παιδεία, που έκοψαν παιδιά από τις πανελλαδικές 60.000 το χρόνο, τα ξέρουν αυτοί που μας βλέπουν. Στερίζουμε τους νέους και τις γυναίκες. Βάζουμε φρένο στη δημογραφική γύραση. Δεν θα το αναλύσω για να μην σας κουράσω αυτό. Ενισχύουμε αποφασιστικά τον πολιτισμό, που ήταν στο δρόμο οι άνθρωποι του πολιτισμού, προσπαθώντας για να κάνουν το χατήριο των κολεγίων να διαλύσουν τα πτυχία τους. Το δέκατο είναι στηρίζουμε τα άτομα με αναπηρία, που είναι στο περιθώριο παρά μόνο στις επικοινωνιακές φιέστες του κ. Μητσοτάκη έβρισκαν χώρο και μεταρρυθμίζουμε το κράτος για περισσότερη αξιοκρατία, λογοδοσία και δικαιοσύνη που κάνατε αυτές τις ασχήμιες με τις υποκλοπές, με τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, με τα ραντεβού με τους δικαστές, με τους αγγελείς του Αρείου Πάγου, κάνοντας τους πολίτες να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα. Κυρία Γιαννακοπούλου, άκουσα τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι θυμίζει σοσιαλδημοκρατία. Απλά πρέπει να αποφασίσετε αν είστε αριστεροί ή αν είστε σοσιαλδημοκράτες. Είμαστε και αριστεροί και σοσιαλδημοκράτες και οικολόγοι. Είναι μια μεγάλη παράταξη. Στην Ευρώπη είστε με τους αριστερούς, δεν είστε με τους σοσιαλδημοκράτες. Μας καλούν τους σοσιαλδημοκράτες, το οποίο το ξέρετε. Μόνο που εδώ πέρα το ταμπελάκι λέει hey, παρατηρητές. Εγώ δεν έχω ταμπελάκι, ζωή μου. Ο κύριος Τσίπρας, παρατηρητές είστε εκεί πέρα, δεν είστε μέλη. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να μιλήσουμε με αλήθειες, ειδικά οδεύοντας προς τις εκλογές. Και θα ήθελα πάνω στο πρόγραμμα, αν θέλετε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Μα δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρόγραμμά σας. Δεν το διαβάσατε. Όχι, το έχω διαβάσει. Εμείς έχουμε πρόγραμμα. Ένας λαϊκιστικός καρπακόλας είναι. Είστε ευγενείς και εσείς, κύριε Παπαδημητρίου, και εσείς. Ναι, αλλά δεν θα μου επιβάλλει ο Καραμέρος. Εδώ δεν είμαστε. Στην εκκλησία και στις γενικές συνελεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν δεν έχετε πρόγραμμα. Μα κύριε Γιαννακοπούλου, έχει το λόγο, κύριε Παπαδημητρίου. Την διακόπτει ο κύριος Καραμέρος για να επαναλάβει δεύτερη φορά. Δίνεται πολιτικό μήνυμα. Είμαι ότι μετά την 21η θα είναι μαζί η κυρία Γιαννακοπούλου και ο κύριος Καραμέρης. Είπαμε, παιδιά, στην πορεία προς τις εκλογές ανεβαίνουν οι τόνοι. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα γίνεται εδώ πέρα σε αυτό το πάνελ, οφείλω να ομολογήσω, είναι πρωτοφανές. Λοιπόν, και ειδικά η επίθεση απέναντι στο Πασόκ. Άρα αυτό σημαίνει να πει ότι καλά πάμε. Για να μας επιτίθεται τόσο πολύ όλοι, σημαίνει να πει ότι το Πασόκ πάει καλά. Όχι, όχι. Δεν σε επιτέθηκε. Ναι, από τους άλλους εννοώ. Λοιπόν, ακούστε, εσείς μας κάνετε άλλη πιο έμεση. Πιο ύπουλη επίθεση. Εσείς μας κάνετε τώρα. Εσείς ακούστε τι μας κάνετε. Μας κάνετε μία επίθεση. Να μας πει το πρόγραμμά σας. Μας κάνετε μία επίθεση φιλίας. Χωρίς επί της ουσίας να ξέρετε ότι πάνω σε ποια προοδευτική διακυβέρνηση μιλάτε. Εμείς σας προτείνουμε. Δεν το γνωρίζουμε. 11 άρθρα, και από εκεί και πέρα το μόνο που θέλετε είναι απλά να λέψετε ψηφοφόρους. Πού διαφωνείτε σε αυτά τα 11 άρθρα. Εμείς καταρχάς. Δεν ετεροπροσδιορίζουμε. Να και οι υπόλοιποι καλεσμένοι. Εμείς καταρχάς, κύριε Καραμέρο, δεν πρόκειται να ετεροπροσδιοριστούμε με βάση ούτε το δικό σας το πρόγραμμα, ούτε το πρόγραμμα του κύριου Παπαδημητρίου. Αντιστοίχως και εγώ μπορώ να σας πω ότι ελάτε να μας πείτε εσείς
τι αποδέχεστε από το δικό μας πρόγραμμα. Συγγνώμη, το Πασόκ δεν είναι εδώ πέρα για να τοποθετείτε για το τι λένε οι άλλοι. Το Πασόκ είναι εδώ πέρα για να τοποθετείτε πάνω στο δικό του σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα δεν περιμέναμε να έρθουν οι εκλογές για να το παρουσιάσουμε. Εμείς το έχουμε παρουσιάσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να μιλάμε με αλήθειες για να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπα, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένας φοβερός διαγωνισμός υποσχέσεων. Δείτε τι έγινε πιο πριν. Κατηγόρησε ο κύριος Παπαδημητρίου τον κύριο Καραμέρο ότι λέει θα αυξήσετε κατά 100 ευρώ τον κατώτατο μισθό. Ποιος θα τον πληρώσει. Δεν όταν, είπα αυτό. Όταν η Νέα Δημοκρατία μιλάει για 950. Μα εσείς λέτε, εσείς επιβάλλετε, εσείς λέτε ότι θα τον κάνετε 950 τον κατώτατο μισθό. Εσείς τους ρωτήσατε αυτούς τους οποίους λέτε ότι θα πληρώσουν. Εμείς λοιπόν λέμε αυτό το οποίο γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς λέμε εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας. Κατώτατος μισθός όπως γίνεται στην Ευρώπη. Όχι με το να το διατάσσει το Υπουργείο ανάλογα με τις ορέξεις του. Ό,τι γίνεται στον πολιτισμένο κόσμο πρέπει να γίνεται και εδώ. Εσείς λοιπόν δεν επιλέγετε αυτόν τον δρόμο, κύριε Παπαδημητρίου. Όχι, όχι. Και μάλιστα εγκαλείτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Τον υποστηρίζει γιατί το κάνει το ίδιο. Δρόμο αυτόν. Το ίδιο και εμείς λέμε την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Γιατί το λέει, κύριε Γιανακόπουλε. Ακούστε. Πιο πριν είπατε όμως για άλλη επαναφορά. Ακούστε τώρα. Δεν λέμε κάτι. Εδώ πέρα. Όμως Κατζηδάκη δεν λέει κάτι για συλλογικές συμβάσεις. Να δούμε λοιπόν το εξής. Εμείς μιλάμε και για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Εμείς λέμε και για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου. Να θέσπισε ο κύριος Κατρούγκαλος, βεβαίως. Να πάρουμε το νόμο Κατρούγκαλο και για τα εργασιακά του νόμου Κατρούγκαλου. Και για τα δύο. Το πρόγραμμά μας λέει να πάρουν κανονικά την αύξηση και του 23 και αυτοί που έχουν την προσωπική διαφορά. Λοιπόν. Με τα μνημόνια που φέρατε. Μας βάλατε με το δούλο του στην καρδιά της Ευρώπης. Φέρατε τρίτο και αχρίαστο κοροϊδεύοντας τον κόσμο. Λοιπόν, στα ταμεία το 15, αφήσαμε 37 και η χώρα σε καλή κατάσταση. Δεν μπορεί για τα ματωμένα πλεονάσματα να επέρεται. Λοιπόν, πάμε τώρα για το τι λέμε εμείς. Καταρχάς, εδώ πέρα υπάρχει μια ωρεοποίηση της κατάστασης από τη Νέα Δημοκρατία, ότι δήθεν πάει πάρα πολύ καλά η οικονομία. Πώς πάει πολύ καλά η οικονομία, όταν το εμπορικό έλλειμμα έχει αυξηθεί. Το 2022 μάλιστα είχε ρεκόρ 14ετίας, 38,37 δις. Πώς λένε ότι πάει καλά η οικονομία, όταν το δημόσιο χρέος έχει σπάσει το φράγμα των 400 δις, όταν μόνο το 14% των επενδύσεων οι οποίες γίνονται είναι παραγωγικές και όχι real estate, δηλαδή αφελινίζουν την ελληνική οικονομία, και όταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή είναι το ιδιωτικό χρέος, που είναι πάνω από 270 δις, πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες χρωστούν στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως τα κόκκινα δάνεια, 1 εκατομμύριο σε απόλυτο ρυθμό. Και είδαμε βέβαια και το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ με τα κόκκινα δάνεια. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει μιλήσει με πράξεις και έχει στηρίξει και έχει προστατεύσει την πρώτη κατοικία των ευάλωτων, των μη προνομιούχων, των ανθρώπων που δεν μπορούσαν λόγω της κρίσης να ανταπεξέλθουν, ήταν το ΠΑΣΟΚ κόντρα στην πιο σκληρή τρόικα το 2012. Άρα εμείς λέμε, απλά για να κλείσω με δύο κουβέντες. Με το νόμο Κατσέλη. Στήριξη. Το νόμος ΠΑΣΟΚ, όσο και να προσπαθείτε να λέτε Κατσέλη για να το ιδιοποιηθείτε, τζάμπα κόβο κάνετε. Άρα λοιπόν, άρα λέμε, γιατί αυτό ήταν νόμος ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος ήταν όμως ΠΑΣΟΚ. Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Είναι αδιανόητο ένας μέσος μισθωτός να πληρώνει 35% και να, τα μερίσματα να είναι με 5% φορολογία. Πάταξη εσχροκέρδειας. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κερδοσκοπήσει, έχουν βγάλει δις μέσα στην κρίση. Οι τράπεζες. Εμείς λέμε φορολόγηση των υπερκερδών. Έχουν τη μεγαλύτερη ψαλίδα οι καταθέσεις των επιτοκίων με των καταθέσεων με τις καταθέσεις των δανείων. Εδώ πέρα λοιπόν χρειάζονται στις τράπεζες, διελιστήρια, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τέσσερις τομείς που έχουν μια θησαυρίσει. Κυρία Γιαννακοπούλου, να μιλήσει ο κύριος Κατσόπης. Όταν ο λαός πληρώνει την κρίση στην πλάτη του. Αυτά είναι τα ζητούμενα για να έρθουν οι ανισότητες. Και άλλη μια φορά. Θα δώσω το χρόνο για τον κύριο Κατσόπη. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα μας διακόψουν όπως δεν διάκοψε κανέναν. Υπάρχει μια πολιτική υποκρισία όλων των αστικών κομμάτων, ενώ συμπλέουν στα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα κοινό πρόγραμμα που υπάρχει και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που θα υπάρχει την άλλη μέρα των εκλογών είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης ισοπεδώνουν τη ζωή του λαού μας. Αυτά είναι οι πληστηριασμοί. 700.000. Μεταξύ αυτών και πρώτη κατοικία. Που εδώ ο κόσμος ξεσπιτώνεται. Αυτό λοιπόν είναι κοινό πρόγραμμα. Είναι δέσμευση στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το στήριξαν όλοι μαζί. Επίσης, άλλο προαπαιτούμενο είναι η φτηνή εργατική δύναμη. Αυτό που λένε τώρα για τους μισθούς, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θα έχει 950 ευρώ ο εργαζόμενος στο τέλος του 2027.
πρέπει να πούμε ότι αν τώρα δίνονταν οι τριετίες, ο εργαζόμενος θα είχε πάνω από 1.000 ευρώ κατώτερο μισθό. Κι όμως αυτές είναι κομμένες. Στο όνομα του ότι η ανεργία είναι πάνω από το 10%. Βγήκαμε από τα μνημόνια, έτσι λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι λέει και η Νέα Δημοκρατία, έτσι λένε όλοι. Όμως, ωστόσο, τα μνημόνια είναι εδώ και τα τρία και οι 700 εφαρμοστικοί νόμοι που υλοποιούνται και ισοπεδώνουν τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτές είναι ανύπαρκτες. Ο κατώτερος μισθός αποφασίζεται με βάση τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου από τον Υπουργό. Με ποια κριτήρια? Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τα κέρδη του. Βρούτσι Αχτσιόγλου, κύριε Κατσόπουλο. Βρούτσι Αχτσιόγλου. Μιλάτε. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, ακούστε, δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, ο νόμος αυτός του Βρούτσι, λοιπόν, που αν θέλετε καταργούσε την συλλογική διαπραγμάτευση για το κατώτερο μισθό, επαναλήφθηκε με την Αχτσιόγλου και ονομάστηκε νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου. Αυτό έτσι τον ονόμασαν. Έτσι τον ονόμασαν, λοιπόν. Βρούτσι εννοείται, έτσι, κατσιώτη. Ορίστε. Αχτσιόγλου Βρούτσι. Ας πούμε Αχτσιόγλου Βρούτσι, για να μην αδικήσουμε, να μην αδικήσουμε την Αχτσιόγλου. Προηγήθηκε, λοιπόν. Στο την λοιπόν, Αχτσιόγλου πηγαίνατε και χοροπηδάγατε στο γραφείο της. Επί Νέας Δημοκρατίας κάθεστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, κύριε Καραμέρο, εσείς κάνετε πώς κάνετε την πολίτευση και ψηφίσατε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε η χειρότερη κυβέρνηση με τα πολίτευση. 70 βέβαια. Το πήρατε πίσω, βέβαια, γιατί ξέρετε ότι. Γιατί το ψηφίσατε? Γιατί συμφωνείτε απόλυτα ότι πάνω απ' όλα είναι η επιχειρηματικότητα και η κερδοφορία. Τις ανάγκες των εργαζομένων δεν νοιάζεστε για αυτές. Αν θέλετε, τις αγνοείτε. Τις αγνοείτε. Και εσείς, λοιπόν, εδώ νοιάζεστε για τα κέντη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό κάνατε σαν κυβέρνηση, αυτό κάνατε σαν αντιπολίτευση. Το 50%. Κρίσιμα νομοσχέδια. Κρίσιμα νομοσχέδια, κύριε Καραμέρο. Αφήστε αυτά. Αφήστε αυτά. Ο κόσμος εδώ, δυστυχώς, ζει τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Ζει τις συνέπειες. 30% και πλέον του κόσμου ζει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. 30% και πλέον. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σας. 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι παίρνουν μόλις 564 ευρώ. Αυτό είναι αποτέλεσμα του Ρώμου Κατρούγκαλου. Είναι αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής, η οποία συνεχίστηκε βέβαια. 5 χρόνια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τα 49 και με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Η ιστορία αρχίζει το 2015 για σας. Ακούστε, κύριε Καραμέρο, αφήστε αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου έβαλε την ταφόπαλκα στην αλήθεια, κοινωνική ασφάλιση. Όταν κόβανε τις δύο συντάξεις, 13η και 14η σύνταξη, δεν άκουσα για ταφόπλακες. Λοιπόν, τη 13η και 14η σύνταξη την έκοψε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αλήθεια, ε! Για την επανέφερε. Είχαν κοπεί από. Την επανέφερε. Δεν την επανέφερε. Δεν έχει άδικο. Λοιπόν, τι έκανε ο νόμος? Ο νόμος, λοιπόν, του Κατρούγκαλου. Δεν έχει άδικο. Ο νόμος του Κατρούγκαλου, κύριε Παπακυριακόπουλο. Ο νόμος του Κατρούγκαλου επανέλαβε μέσα στην κυβέρνηση. Συμφωνούμε. Επανέλαβε μέσα στην κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι δυνατότερη από αυτά. Ακούστε, θα με αφήσετε να τρέψω. Δεν σας διακόψα. Δεν σας διακόψα. Και ο κύριος Κατσότης θα μπορούσε να πει. Θυμώνεται, το καταλαβαίνω. Θυμώνεται. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα. Ο Κατσότης λέει την αλήθεια. Επανέλαβε, λοιπόν, κύριε Κατσότη, γιατί. Λέει την αλήθεια, διότι ενώ αρχικώς υπήρξαν περικοπές σε αυτά και είχε ημερομηνία λήξης, με τον Κατρούγκαλο καταργήθηκε ορισμικά. Λοιπόν, επανέλαβε, λοιπόν, τον νόμος Κατρούγκαλου, τη ρύθμιση αυτή ότι δεν υπάρχουν 13ο και 14ο μισθός. Επανέλαβε, λοιπόν. Και όχι αυτό. Τι έκανε? Διαχώρισε τη σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική. Έκανε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, την ηλιακτρία, την επικουρική σύνταξη, ήρθε η Νέα Δημοκρατία και έκανε το ΤΕΚΑ. Το Ταμείο Επικουρικής και Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, το οποίο οι νέοι άνθρωποι ξέρουν τι θα δώσουν, δεν ξέρουν ποτέ τι θα πάρουν, γιατί οι εισφορές τους θα παίζονται στο χρηματιστήριο. Σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου χρηματιστηριακά προϊόντα. Και αυτό, λοιπόν, εδώ είναι σε αυτή τη λογική που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ελάχιστη εγγύηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει καμία ελάχιστη δεν έχει. Έχει εγγύηση. Καμία ελάχιστη δεν έχει. Ελάχιστη παπάγο στην πλαστήρα. Όταν δεν σα αρέσει κάτι, κύριε Κατσότη, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξέρετε τι είναι αυτό που δεν σα αρέσει. Έχουμε αδικήσει και τον κύριο Γάκη και τον κύριο Αγγελή. Το χειρίστηκα το θέμα αυτό. Το θυμάμαι, το συζητούσαμε στη Βουλή. Δεν θέλετε να καταλάβετε τι έχει εγγύηση. Το θέμα δεν είναι έτσι όπως το λέτε και εδώ είμαστε και όλοι αυτοί οι νέοι που έχουν το προσωπικό κουμπαρά που λένε θα μείνουν τελικά χωρίς συντάξεις. Και όχι μόνο αυτοί, βέβαια, αλλά και οι παλιοί, γιατί μέσα στο κουμπαρά
της επικουρικής ασφάλισης δεν μπαίνει τίποτα από τους νέους. Και τελειώνω λέγοντας ότι εδώ η φορολογιστία που υπάρχει στον κόσμο είναι τεράστια. 95% των φόρων πληρώνουν άδικοι φόροι, άμεση και έμεση. Οι εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι, οι βιοπεριστές αγρότες, ένα 5% συμμετέχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Ποιος πληρώνει λοιπόν τα φορολογικά έσοδα? Και πού πάνε αυτά? Πηγαίνουν σε επιχορηγήσεις, σε κίνητρα, για επενδύσεις, για να μπορεί να αναπτυχθεί, λέει, η οικονομία μας. Με θέσεις καλές και πληρωμένες, καλά πληρωμένες θέσεις. Κύριε Γάκη. Με τρίωρα, τετράωρα, ελαστικές μορφές απασχόλησης, η μεγάλη πλειοψηφία, 54%. Τα παιδιά μας δουλεύουν δηλαδή με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Αυτή λοιπόν είναι μια πολιτική που πρέπει να επιβεβαιωθεί από το λαό μας? Πρέπει να σας δώσουν και την ψήφο τους? Όχι. Κύριε ο λαός Γάκη. Πρέπει να ψηφίσει κουκουέ για να δυναμώσει τους αγώνες ενάντια σε αυτή την πολιτική, για να μπορέσει να εμποδίσει να δυσκολεύει τα χειρότερα. Κύριε Γάκη. Λοιπόν, εγώ θα είμαι λίγο πιο πρακτικός. Ως χειρουργός, ξέρετε, εμείς έχουμε μάθει να τέμνουμε, να λέμε λίγα και να κάνουμε περισσότερα. Πρώτο, θα ήθελα να συμβουλεύσω τον. Κάνετε λάθος τον Ιστέρη, κύριο... κύριε Γάκη. Γιατί αν κάνετε εσείς λάθος τον Ιστέρη, χαθήκαμε. Τον Ιστέρη ξέρω να το κρατάω πολύ καλά, αγαπητέ μου, και αυτό το έχω αποδείξει. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα μία παρένθεση προς τον νεότερο της παρέας, τον κύριο Ρωμανό. Δικαιολογημένα αντέδρασαν, κύριε Ρωμανέ. Δεν χαρακτηρίζουμε κόμματα. Τα κόμματα απαρτίζονται από ανθρώπους, χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους. Χαρακτηρίζουμε για τις πράξεις τους άτομα. Είναι πολύ σωστό στο μέλλον να απευθύνετε το χαρακτηρισμό σε άτομα, είναι και όχι στα κόμματα. Όσον αφορά για την κυρία Γιαννακοπούλου, εγώ θα υπερασπιστώ την κυρία Γιαννακοπούλου. Όντως, το διεφθαρμένο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ δεν είναι όλο ή το περισσότερο τουλάχιστον δεν είναι στο σημερινό ΠΑΣΟΚ. Είναι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει μετασχηματιστεί σε σημειωτικό ΠΑΣΟΚ και αυτό βλέπουμε τα ίδια ακριβώς πράγματα τα οποία γίνονταν στην περίοδο Σιμίτη. Τώρα, όσον αφορά τις αλήθειες, πραγματικά ο μέσος ονομαστικός μισθός αυξήθηκε κατά 1,5. Αυξήθηκε όμως ο πληθωρισμός πολύ περισσότερο, με αποτέλεσμα ο μέσος πραγματικός μισθός να μειωθεί κατά 7,4%. Όσον αφορά την ευμάρεια των Ελλήνων, πολύ σωστά είπε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ για τους χαμηλόμισθους. Έχω μπροστά μου ένα πίνακα από την ΑΔΕ που δείχνει τη σύγκριση 2019 με 2022. Το 1 τέταρτο των Ελλήνων, περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, έχουν δηλώσει εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ. Κάτω από 5.000 ευρώ. Είναι φτωχότατοι αυτοί οι άνθρωποι. Αντίστροφα, οι μόνοι που αύξησαν το εισόδημά τους είναι κατά 23% αυξήθηκαν αυτοί που δήλωσαν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ. Επομένως, δεν χρειάζεται κανένα άλλο επιχείρημα για να πείσει την αποτυχημένη οικονομική πολιτική που ζήσαμε στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Να πω μάλιστα σημειολογικά ότι ξέρετε το ΑΕΠ, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ξεπέρασε προς το ΑΕΠ, ο λόγος δηλαδή, ξεπέρασε το 100%, ξέρετε πότε? Το 1993 επί πατρός Μητσοτάκη. Και ξεπέρασε το 200% το 2020 για πρώτη φορά επί Ιού Μητσοτάκη. Και αυτό σημειολογικό. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης, να μην σταθούμε εκεί πέρα, αλλά να πω ενδεικτικά ότι πόσα λίτρα βενζίνης αγοράζεις στις χώρες της Ευρώπης, στοιχεία της Eurostat, με ένα μισθό, στην Ελλάδα 570 λίτρα, στην Δανία 2086. Και αυτό δείχνει πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν το μέσο Έλληνα. Και θα καταλήξω στην στατιστική. Είναι η αγάπη μου η στατιστική. Την έχω σπουδάσει και την έχω υπηρετήσει. Από την οποία βλέπετε ότι η πρώτη χώρα σε έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης
το οποίο φτάνει το 256, αν θυμάμαι καλά, 100%, πάνω από το έλλειμμα της Ιαπωνίας είναι η Ελλάδα. Η πρώτη χώρα παγκοσμίως. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για success story, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τρίκ όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Παπαδημητρίου και πραγματικά τον συμπαθώ ιδιαίτερα, διότι καταβάλει μια προσπάθεια να βοηθήσει το χώρο του τη στιγμή που ξέρει και δυσκολεύεται, και πράγματι δεν θα ήθελα να μου στη θέση του. Καλά, δεν τον βλέπω και να δυσκολεύεται. Θα τελειώσω λέγοντας. Μια χαρά τα πάει, κύριε Γάκη. Το να προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις δείκτες οι οποίοι συμφέρουν την πατρίδα, την παράταξή σου, οι οποίοι δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα του γενικού πληθυσμού. Και το ξέρουν οι άνθρωποι που παρακολουθούν την εκπομπή σας, ξέρουν πόσο δυσκολεύονται, ξέρουν πόσα κόψανε, ξέρουν τι τυρί αγοράζουν και αν αγοράζουν τυρί. Κύριε Παπακυριακόπουλε, δεν είναι εύκολο να κρύψεις την πείνα. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορείς να το κρύψεις. Την πείνα δεν μπορείς να την κρύψεις. Και η πείνα δεν έχει ούτε αριστερά, ούτε κουκουέ, ούτε εξοκοινοβουλευτική αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε άκρα δεξιά. Η πείνα είναι πείνα. Είναι το κυρίαρχο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και να πω ότι με πολύ μεγάλη μου λύπη βλέπω ότι ο δείκτης δημοσίου χρέους προς τα ΕΠ επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, Κυριάκου Μητσοτάκη, αυξήθηκε στο 13%. Ενώ στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ είχε αυξηθεί κατά 1,7%, στην περίοδο Σαμαρά κατά 8%, στην περίοδο του Γεωργίου Παπανδρέου και των μετέπειτα κατά 42%, στην περίοδο του Κώστα Καραμαλή κατά 17%, αλλά εκείνος είχε να αντιμετωπίσει το μεταχρονολογημένο χρέος των τοπικών συστημάτων του ΣΥΜΗ και λοιπόν, της Λίγμα Μπράδες. Λοιπόν, αυτά, και δεν θα πλατιάσω άλλο για να μην κουράσω αρκετά. Για να προλάβουμε να μιλήσει και ο κύριος Αγγελής. Είπαν πάρα πολλές αλήθειες. Ευχαριστώ, κύριε Γάκη. Κύριε Αγγελή, ο λόγος εσάς. Εάν θέλετε, πείτε μας και για το σχέδιο, Δήμητρα. Ωραία. Καταρχάς, όπως είδατε, εγώ δεν διέκοψα κανέναν, γιατί ακριβώς αυτό ακριβώς ήθελα να γίνει στην εκπομπή, να μην υπάρχουν κατέρωθεν διακοπές. Άκουσα πάρα πολλά πράγματα. Άκουσα υποσχέσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες μοιάζουν σαν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κυβέρνησε ποτέ. Οπότε αυτό καλό είναι να το σημειώσουμε. Την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΕΠΕ, που είναι εκείνο το όργανο στο οποίο μπορεί ένας εργαζόμενος να απευθυνθεί για να ζητήσει βοήθεια σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης παραβιάζει τις εργασιακές συμβάσεις και γενικά το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να έχουν συμφωνήσει για κάποιους όρους, ξεδοντιάστηκε με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βρίσκονται ακάλυπτοι απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Ένα είναι αυτό. Σε ό,τι αφορά κάτι άλλο, μην διακόπτετε πάλι τα ίδια. Δηλαδή, ένας να σας κάνω μια ωραία αποφώνηση. Κάντε μου μια ερώτηση. Κύριε Καραμέρο, μπορείτε να μου κάνετε μια ερώτηση. Μια λέξη είπα. Κάντε μια ερώτηση. Πάλι τα ίδια. Δεν είπα. Δεν γίνεται έτσι. Για την οικονομία του λόγου. Συνεχίστε. Δηλαδή, τελειώνει ο χρόνος. Μισό λεπτάκι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεδόντιασε το ΣΕΠΕ. Το ξεδόντιασε. Το ΣΕΠΕ δεν μπορεί πλέον να. Τον κατήργησε, εννοείται. Τον έδιωξε το προσωπικό. Τι έκανε, τι έκανε. Το ζήτημα ήταν απόλυτη κόσμο. Είναι ότι όλα αυτά τα οποία ήταν τα εργαλεία που είχε ο εργαζόμενος για να καταφύγει στο ΣΕΠΕ δεν υπάρχουν. Αυτό είναι, ρωτήστε τον σύντροφό σας, τον Άσο τον Ηλιόπουλο, να σας λύσει την απορία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζετε καλύτερες μέρες του ΣΕΠΕ. Έμπαινε στις τράπεζες και έβαζε εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα. Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει και να εκφραστεί τώρα. Να μην ακρίβειες, δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Και τον θέλετε να σας δώσει τις ψήφου του. Και από την άλλη μεριά τον αφήνει να μιλήσει. Ό,τι άλλο ψηφίσει πάει στο Μητσοτάκι. Ο κόσμος μπορεί να έχει κατά νου το εξής. Εσείς το φέρατε το Μητσοτάκι. Σε ό,τι αφορά. Ο Μητσοτάκης ήρθε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε το Μητσοτάκι. Ωραία. Λοιπόν, αφού μιλήσανε όλοι, παρενέβησαν σε δεύτερο γύρο παρέμβαση. Ωραία. Λοιπόν, ένα για το ΣΕΠΕ. Τώρα σε ό,τι αφορά τον νόμο Γαβρόγλου. Ο νόμος Γαβρόγλου είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τα μεγαλύτερα προβλήματα στους εκπαιδευτικούς. Έχει τοποθετηθεί άπειρες φορές ο κύριος Αρσένης στη Βουλή, μιλώντας για αυτό το ζήτημα, οπότε παραπέμπω εκεί. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέτε τώρα. Ναι,
Ναι, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζεται σαν πριν το 2019. Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο δεν κυβέρνησε ποτέ. Έτσι, οπότε κάνει αντιπολίτευση και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ κακή κυβέρνηση, ίσως μία από τις χειρότερες μεταπολίτευσης, αλλά ίσως έχουμε τη χειρότερη αντιπολίτευση. Η χειρότερη αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Ενδιαφέρον αυτό. Είναι η χειρότερη αντιπολίτευση. Έχει μετατραπεί ο αντιπολιτευτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιο στρογγυλεμένος και από οποιοδήποτε άλλο κόμμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Κύριε Αγγελή, τώρα, και αριστερά και οικολογία. Μισό λεπτάκι. Γιατί στο ΜΕΡΑ έχουμε κάποιες προτάσεις, έτσι. Τώρα δεν θα προλάβουμε να τις πούμε. Προφανώς δεν θα προλάβουμε, γιατί διακόπη τουλάχιστον 4-5 φορές για να ακουστούν πάλι τα ίδια και τα ίδια και από ανθρώπους οι οποίοι πώς το λένε, παρενέβησαν και πάνω μου λέγοντάς μου ότι κιόλας επειδή είσαι νέος δεν τα ξέρεις καλά. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα και το πρόβλημα των εκλογών. Κανένας δεν έβαλε την νεότητά σας στο έτσι τραπέζι. Ακριβώς έγινε. Έτσι σταματήστε την κατήχηση. Αφήστε τον άνθρωπο μιλήσει. Ναι, και σας ενοχλεί το γεγονός ότι σε αυτές τις εκλογές... Κάντε κατήχηση σε ένα νέο άνθρωπο. Έλεος. Λοιπόν, είμαστε εκτός κρόφαμα. Σας ενοχλεί κιόλας πάρα πολύ το γεγονός. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Αγγελή. Ωραία, μια τελευταία κουβέντα. Μπορώ να κάνω μια τελευταία φράση. Και αριστερά και οικολογία και σοσιαλισμός δεν γίνεται από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ο πληθωρισμός έχει λαιλατήσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τον ατομικό προϋπολογισμό κάθε ανθρώπου και κάθε οικογένειας. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο που έχει το ΜΕΡΑ, η Συμμαχία για τη Ρήξη είναι ένα σχέδιο το οποίο βάζει λίγο χέρι στις τράπεζες. Και αυτό ενοχλεί, γιατί ακριβώς οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτές οι τράπεζες. Σας ευχαριστώ ένα πάρα από πολύ, αυτά, κύριε Αγγελή. Είναι πολύ σημαντικό. Είμαι για δύο λεπτά over, μόνο και μόνο για να πείτε την τελευταία κουβέντα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα. Τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, υποψήφια βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, δυτικός τομέας της Αθήνας. Κύριος Χρήστος Κατσότης, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο νότιο τομέα της Αθήνας. Κύριος Δημήτρης Γάκης, υποψήφιος με την Ελληνική Λύση από τη Φλόρινα. Κύριος Ρωμανός Αγγελής, υποψήφιος βουλευτής με το ΜΕΡΑ 25 Συμμαχία για τη Ρήξη στο βόρειο τομέα. Σας υπέρ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για... Τι είπατε? Στη Β1. Στη Β1 βορείου τομέα. Β1 βορείου τομέα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μαζί μας μέχρι την προχωρημένη ώρα. Είχαμε μια δυνατή συζήτηση. Καλό και αλήθειες εκατέρωθεν. Εσείς επιλέγετε ποιον θα ψηφίσετε.